Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα μια επιτροπή αγώνα των καθαριστών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για να συζητήσουμε το πολύ πρόσχερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη συλλήξη σύμβασής μας που είναι από παράταση ουσιαστικά. Θα ανοίξει 30 έκτου και ήδη εδώ πέρα υπάρχει απόφαση από τη διοίκηση και προφανώς και από το Υπουργείο παραπάνω. Έχουν βρει και τα έχουν συμφωνήσει με εργολάβο, με εργολαβική εταιρεία να έρθει να παραλάβει εδώ πέρα την καθαριότητα. Εδώ εμείς αυτό δεν θα το αφήσουμε να πάει έτσι. 3,5 χρόνια μέχρι τώρα έχουμε βάλει μεγάλη πλάτη και μπροστά στην πανδημία, αλλά και συνολικά. Οι ελλείψεις του νοσοκομείου είναι πάρα πολλές. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά πολλές δυσκολίες σε όλα τα τμήματα. Εδώ πέρα συνάδελφοι καθαριστές, να καθαρίζουμε 2 και 3 και παραπάνω τμήματα στη βάρδια με πάρα πολλές ελλείψεις. Και θα διεκδικήσουμε εδώ πέρα όσο γίνεται περισσότερο με τον αγώνα μας, με διάφορες μορφές πάλης, να σταθεροποιήσουμε τη δουλειά μας, να διεκδικήσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί δεν επιτρέπεται εν έτη 2022 αυτό το πράγμα, ας πούμε, να διονύεται συνέχεια από το υπάρχον σύστημα. 48 οικογένειες θα μείνουν στον δρόμο. Για να έρθουν οι ιδιώτες, να καρποθούν εδώ πέρα τις μίζες και τα λεφτά που θα πάρουν από τη διοίκηση και παραπάνω από τα υπουργεία και να δίνουν ψίχουλα στους τότε εργαζόμενους που θα είναι πάλι από το σωματείο, από την ιδιωτική εταιρεία. Αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα προχωρήσουμε εδώ πέρα, ήδη έχουμε συνάψει κείμενο υπογραφών. Θα πάει να πλατιάσει σε όλα τα σωματεία γύρω, τέλος πάντων, και του κλάδου εδώ πέρα της καθαριότητας αλλά και από άλλους φορείς. Θα φτάσει μέχρι και στην Ποεδίνα εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα προχωρήσουμε, θα αποφασίσουμε τις επόμενες μέρες για στάση εργασίας, μάλλον διήμερη. Και το σίγουρο είναι ότι θα ζητήσουμε εδώ πέρα την ενίσχυση και τη στήριξη όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου. Με μάζαμα υπογραφών και ό,τι άλλο σου μένει γενέστα. Αυτό. Η στάση του σωματείου. Η στάση του σωματείου από την προηγούμενη Παρασκευή κιόλας. Νομίζω ότι ξεμπροστιάστηκε πάρα πολύ η ηγεσία του, γιατί είναι καθαρά νόστα το σωματείο αυτό. Φάνηκε πάρα πολύ, γιατί ήδη είχαμε αποφασίσει να πάμε στη διοίκηση με εκλεγμένο μέλος της ΑΔΔ για το ζήτημά μας, αυτό το συγκεκριμένο. Ήρθε ο πρόεδρος του σωματείου εκεί πέρα, να δει τι γίνει, γιατί είχαμε μαζευτεί και αρκετά άτομα, ο οποίος κάθε άλλο παρά φιλεργατικός ήταν. Ήταν πιο πολύ υπέρ της διοίκησης και ήρθε ουσιαστικά να μας απογοητεύσει, να πει ότι οι αγώνες δεν φέρνουν τίποτα, καν αποτέλεσμα, και τι κάνετε εδώ πέρα και θα κερδίσετε με τους αγώνες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των νόθων σωματείων. Εμείς αυτό το σωματείο δεν το καρπωνόμαστε, ούτε θα το υιοθετήσουμε τις απόψεις του. Θα προχωρήσουμε συνολικά εδώ πέρα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους όλου του νοσοκομείου και φυσικά και τη στήριξη από άλλα νοσοκομεία. Γιατί είναι το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ πέρα, είναι παντού. Σίγουρα έτσι με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτά προς το παρόν και ελπίζουμε εδώ πέρα να πλατιάσει παραπάνω αυτή η προσπάθεια που κάνουμε.